Στο γήπεδο του Κταίου συνεχίστηκε η δέκατη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας της ΕΠΣΕΒΡΟΥ, όπου το Άλεξ επικράτησε με 5-1 της Ένωσης Μεταξάδων Παγιουρίου. Η ομάδα του Γιάννη Αναστασιάδη έδειξε από τα πρώτα λεπτά τη αναμέτρηση τη προθέσεις της, αφού απείλησε την αιστεία του Αραμπατζή μόλι στο έκτο λεπτό με τον Κυριακίδη. Έτσι δεν άρχισε και τον κόλ να έρθει, καθώς στο επόμενο λεπτό ο Παπα-Νικολάου με έκανε το 1-0, βάζοντα την ομάδα του από νωρί σε τροχιά νίκη. Οι γηπεδούχοι είχαν την κυκλοφορία τη μπάλα στο κέντρο και δημιουργούσαν συνέχεια προβλήματα στην αμυντική λειτουργία των αντιπάλων με τον Κυριακήδη δηλαδή να προσπαθεί να βρει δίχτυα, όμω η απευθεία εκτέλεση φάουλ κατέληξε out χωρί να ανησυχήσει ιδιαίτερα τον Αραμπατζή. Και αυτό που δεν κατάφερε ο επιθετικό του Άλεξ το πραγματοποίησε ο Γεωργιάδη αφού εκμεταλλεύτηκε το λάθο γύρισμα του αμυντικού των μεταξάδων στον Αραμπατζή και με κλέψιμο έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-0, αποτέλεσμα με το οποίο οι δύο ομάδε οδηγήθηκαν στην ανάπαυλα. Η επανάληψη έκρυβε εκπλήξει για του λιγοστού θεατέ που βρέθηκαν στο γήπεδο του ΚΤΕΟ για να παρακολουθήσουν τον αγώνα και αυτό γιατί σίγουρα δεν περίμεναν πω θα δουν συνολικά επιπλέον 4 γκολ. Οι γηπεδούχοι συνέχιζαν να ελέγχουν το κέντρο και κατ' επέκταση να δημιουργούν και ευκαιρίε. Στο 58 λεπτό, ο Καλομπρατσίδη με απευθεία εκτέλεση φάουλ προσπάθησε να βρει δίχτυα, όμω η μπάλα κατέληξε out, ενώ το ίδιο συνέβη λίγα λεπτά αργότερα και με την κεφαλιά του ίδιου. Οι ευκαιρίε δεν είχαν τα γεμό για το Άλεξ με του φιλοξενούμενου να δείχνουν ανήμποροι να αντιδράσουν. Στο 60 λεπτό ήταν η σειρά του Καλυμιού να προσθέσει το όνομά του στη λίστα των σκόρερ, αφού με πολύ ωραίο σουτ ανέβασε το δείκτη του σκορ σε 3-0 για να γίνει στο επόμενο λεπτό το 4-0 από τον Καλομπρατσίδη. Ο χρόνο περνούσε υπέρ των γηπεδούχων, η διατησία του δερματζόγλου ήταν άριστη και οι ποδοσφαιριστέ του Γιάννη Αναστασιάδη έδειχναν να μην θέλουν να λήξει ο αγώνα και αυτό γιατί θέλουν να παίξουν ποδόσφαιρο. Αποτέλεσμα αυτού ήταν να δούμε κι άλλο γκολ αυτή τη φορά από τον Λουμάνι που έκανε το 5-0 στο 70 λεπτό. Κάπου εκεί η Ένωση Μεταξάδων Παγιουρίου ανέβασε απόδοση και με πρωταγωνιστή τον Λάζο κατάφερε και μείωσε σε 5-1, ενώ νωρίτερα ο ίδιος παίκτης είχε δύο πολύ καλές ευκαιρίες για να σκοράρει. Το τελικό σφύριγμα της λήξης βρήκε την ομάδα του Άλεξ να πανηγυρίζει τη νίκη που τη φέρνει στην τρίτη θέση της βαθμολογίας συγκατοικώντας με τον Άρδα Καστανέων έχοντας 16 βαθμού. Αντίθετα, η Ένωση Μεταξάδων Παγιουρίου παρέμεινε στην τελευταία θέση της βαθμολογίας με 4 βαθμούς.